Αυτό είναι ένα από τα πιο κλασικά σημεία με θέα στην Πάτρα. Αυτό είναι ένα από τα πιο custom ποδήλατα που φτιάχνει ποτέ. Και αυτό είναι το σχεδόν απόλυτο σακίδιο πλάτης. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Ανέκαθεν, αλλά περισσότερο το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια μάλλον, στην Αθήνα, μετακινούμε διαρκώς, κατά βάση με το ποδήλατο, αν και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το μέσο. Και ο πιο γενικά, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μεταφέρω κάποια πράγματα που θέλω να έχω μαζί μου είναι ένα σακίδιο πλάτης κοινός backpack. Εδώ και αρκετό καιρό λοιπόν είμαι σε μια διαρκή αναζήτηση του πιο αποτελεσματικού backpack όσον αφορά την άνεση στην πλάτη, την αντοχή, το βάρος και φυσικά τους χώρους και την οργάνωση του εσωτερικού του, έτσι ώστε να χωράνε όλα όσα θέλω να μεταφέρω. Ένα εκ των οποίων είναι και το laptop μου, το οποίο είναι 17 ίντσες και πραγματικά είναι το πιο περιοριστικό στοιχείο όσον αφορά την ανέβρεση τσάντας πλάτης, διότι η πλειοψηφία αυτών υποστηρίζει μέχρι 15 ίντσες. Άρα έπρεπε να βρω μια τσάντα που να υποστηρίζει μέχρι 17 ίντσες. Έχοντας πει αυτά λοιπόν, τα τελευταία 6-7 χρόνια χρησιμοποιούσα καθημερινά αυτή την τσάντα από τη Manfrotto, η οποία χωρίς καμία υπερβολή με βόλεψε άπειρα. Είχε έρθει μαζί μου, αν θυμάστε, Βερολίνο και Στοκχόλμη και χωρούσε με περίσσια άνεση όλα μου τα πράγματα. Αλλά αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει είναι αυτή εδώ η θήκη, ο αποκλειστικός χώρος που είχε για φωτογραφικό εξοπλισμό. Τώρα ενδεικτικά έχω βάλει μέσα την Canon για να το δείτε. Στοιχείο που επίσης αναζητούσε μια τσάντα πλάτης μέχρι πρότινος όμως. Πλέον δεν υπάρχει ούτε Canon με τα παρεκκλωμενά της. Ο φωτογραφικός μου εξοπλισμός περιορίζεται αποκλειστικά στη Sony ZV-10, το μικρόφωνο, το GorillaPod, το μικρό τριποδάκι και το mount για κινητό. Και ακόμα κάτι που περιόρισε τις επιλογές μου ήταν και αυτό. Τότε έπρεπε να δηλαδή να κοιτάω σε φωτογραφικές τσάντες που υποστηρίζουν να έχουν θήκες δηλαδή για φωτογραφικό εξοπλισμό. Πέρα από αυτά όμως, σε αυτήν εδώ την τσάντα, το laptop μου χωρούσε τέρμα αριακά, όπως θα δείτε. Κανονικά αυτή η τσάντα είναι για 15 ίντσες laptop, αλλά με λίγη καλή θέληση το δικό μου που όπως είπαμε 17 ίντσες χώρεσε οριακά και κλείνει κιόλας. Αλλά σε συνδυασμό με το τροφοδοτικό του και το ποντίκι στον κυρίως χώρο της τσάντας έμενε πολύ λίγος χώρος για τα υπόλοιπα μου πράγματα. Κάτω ήταν δεσμευμένος με τα φωτογραφικά, εδώ το τροφοδοτικό και ποντίκι, πίσω το λάπτοπ και γενικά δεν υπήρχε πάρα πολύ χώρο για άλλα πράγματα. Ειδικότερα δηλαδή σε μονοήμερα ή διήμερα ταξίδια που έπρεπε να έχω και ρούχα μαζί μου, αναγκαστικά χρειαζόταν και δεύτερο σακίδιο. Ή συγκεκριμένα το μαύρο σακίδιο που με έχετε δει να πηγαίνω τόσες πολλές φορές. Συνοψίζοντας λοιπόν, έψαχνα μια τσάντα που να χωράει λάπτοπ 17 ιντσών, να έχει χώρο για στοιχειώδη φωτογραφικό εξοπλισμό, να διαθέτει ξεχωριστό χώρο για ρούχα, να είναι άνετη και βολική για πολύ ωραία μεταφορά της στην πλάτη, αντοχής από καλό υλικό και ιδανικά αδιάβροχη και φυσικά να είναι οικονομική. Όσο δύσκολο ακούγεται, πιστέψτε με, ακόμα πολύ περισσότερο είναι ή μόνο καλύτερα ήταν να την ανακαλύψω. Η αλήθεια είναι πως αναζητούσα μια τέτοια τσάντα εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά είχα σταματήσει τις αναζητήσεις για ένα διάστημα. Μέχρι που πρόσφατα σκέφτηκα να την ψάξω πάλι στο ίντερνετ και τυχαία είδα μια πολλά υποσχομένη φωτογραφία μια σχετική τσάντα σε επανάληπτη τιμή, ακόμα πιο οικονομική από τη Manfrotto. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα, πήγα να τη δω από κοντά. Χωρίς υπερβολές ήταν από τις καλύτερες τσάντες πλάτης που έχω δει ποτέ. Και έχω δει πολλές. Το μόνο στο οποίο θα έλεγα πως υστερούσε ήταν το κομμάτι του φωτογραφικού εξοπλισμού, όπου αυτή η τσάντα δεν διαθέτει χώρο αποκλειστικά για φωτογραφικό εξοπλισμό. Αλλά όπως είπα, πλέον ο φωτογραφικός μου εξοπλισμός περιορίζεται σε αυτήν την κάμερα και αυτά τα τρία παραλυκόμενα. Και δεν απαιτείται αποκλειστικά μεμονωμένος χώρος εντός της τσάντας για αυτόν τον σκοπό. Παρένθεση εδώ, απλά και μόνο για να μην είναι χύμα η κάμερα μέσα στην τσάντα, σχεδιάζω και θα κατασκευάσω ένα χειροποίητο τσαντάκι για την κάμερα και τα παλικόμενά της για να έχω μαζί μου σε καθημερινή βάση εντός της τσάντας. Σε κάθε περίπτωση την αγόρασα, την εξόπλισα και μπορώ να πω με βεβαιότητα, με απόλυτη βεβαιότητα, ότι μου έχει λύσει τα χέρια. Τώρα όμως ας περάσουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Πρώτα απ' όλα, πολύ σημαντικό το βάρος της. Άδεια λοιπόν ζυγίζει λίγο πιο βαριά από την προηγούμενη που το βάρος της ως άδεια ήταν. Αλλά εντάξει, θα ζήσω με αυτό. Όπως είπαμε, είναι δύο τσάντες σε μία. Και ακριβώς για αυτό το σκοπό έχει δύο γερές λαβές, μία στο επάνω μέρος και μία στο πλάι. Όπως έχουν όλα τα ταξιδιωτικά σακίδια. Αλλά ως ταξιδιωτικό σακίδιο, ακόμα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει είναι αυτή η τσέπη εδώ στην πλάτη, η οποία είναι καμουφλαρισμένη από τον ημάδα αυτών
ο οποίος χρησιμεύει για να τη φοράς επάνω από βαλίτσα, αλλά ακριβώς από πίσω υπάρχει μια θήκη κρυφή για ευαίσθητα αντικείμενα όπως πορτοφόλι, διαβατήριο, εισιτήρια μιας και μιλάμε για ταξίδια κλπ. Αλλά ένα ακόμα πιο σημαντικό, ζωτική σημασία θα έλεγα χαρακτηριστικό για αυτή η τσάντα, είναι το γεγονός ότι στέκεται όρθια μόνη της. Χωρίς υπερβολές, είναι πολύ λίγες οι τσάντες που έχουν αυτή την ικανότητα. Η Μαρφρούτο για παράδειγμα δεν την έχει. Μόνο στην πράξη όμως, εάν σας τύχει, θα καταλάβετε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα πράγματα που έχω μόνιμα μέσα στην τσάντα. Αρχικά το λάπτοπ, το οποίο με περίσσια άνεση χωράει μέσα στην θήκη του, όπου στην ίδια θήκη μπαίνει και το τροφοδοτικό με το ποντίκι, χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο από τις υπόλοιπες θήκες. Κλείνει και μια χαρά. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι ελεύθερες και άνετες να χωρέσουν οτιδήποτε άλλο. Αλλά πριν περάσουμε στα υπόλοιπα αντικείμενα, αυτό που θα σας δείξω είναι το τμήμα που έχει αυτή η τσάντα για τα ρούχα, όπου είναι επεκτηνόμενο. Μέσα από αυτό το φερμουάρ, όχι αυτό το φερμουάρ, ξελασκάροντας αυτούς τους σημάδες και ελευθερώνοντας τα κλειψάκια από εδώ, χρησιμοποιώντας αυτό το φερμουάρ, εμφανίζεται το τμήμα των ρούχων που όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο και προσθέτει αρκετό όγκο στην τσάντα, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Αφού ανοίξαμε το επεκτηνόμενο τμήμα με αυτό το φερμουάρ από εδώ, One eternity later, ανοίγει το τμήμα των ρούχων. Ταραν! Μέσα εδώ βάζεις τα ρούχα σου, το κλείνεις, από εδώ έχει αυτή την θήκη αδιαβροχοποιημένη για πράγματα που μπορεί να είναι βρεγμένα ή οτιδήποτε, αν και θα ήθελα μία αντίστοιχη και στην κάτω πλευρά, γιατί αυτός ο χώρος είναι απλά να εκμετάλλευτος. Τέλος πάντων, αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του σακιδίου χωρίς ρούχα μέσα και αυτή είναι η εικόνα του σακιδίου με τον χώρο των ρούχων γεμάτο. Αρκετά ικανοποιητικό θα έλεγα για ρουχισμό μίας έως τριών ημερών, αλλά από τη στιγμή που για την ώρα δεν χρειάζεται, το κλείνουμε το φερμουάρ του. Τι είναι το, έφυγε. Okay. Μαζεύουμε τους σημάντες, κλείνουμε τα κλειψάκια από την από εδώ μεριά. Και ακόμα και αυτός ο έξτρα όγκος, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου δεύτερο σακίδιο αποκλειστικά για τα ρούχα, περνάει. Είναι αποδεκτός. Και πολύ σημαντικό, με βάση τις προδιαγραφές, ακόμα και με τον έξτρα όγκο αυτόν, εξακολουθεί να θεωρείται χειραποσκευή. That's a win. Αφού καλύψαμε λοιπόν το τμήμα του λάπτοπ και το τμήμα των ρούχων, περνάμε στην προσινή θήκη, όπου έχει μερικές επιλογές εδώ οργάνωσης. Και το πρώτο αντικείμενο που μπαίνει μέσα είναι το power bank. Προφανώς χρειάζεται ένα power bank καθημερινός και αποφάσισα να το βάλω σε αυτή την θήκη εδώ, όπου το συνδέω με το καλώδιο που έχει η τσάντα, το οποίο οδηγεί σε μια εξωτερική θύρα USB για φόρτιση on the go. Πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό. Εν έτη 2023. Αλλά έχω φυσικά και ένα extra USB καλώδιο Type-C, το οποίο συνδέω απ' έξω τη μία μεριά και την άλλη μεριά στο κινητό μου, αλλά όταν δεν συμβαίνει αυτό, ζει μόνιμα στην ίδια θήκη εκεί. Και συνεχίζοντας στο κομμάτι των καλωδίων, περνάμε σε αυτό εδώ το μικρό καλώδιο, όπου δεν είναι άλλο από αντάπτορας από Type-C σε jack. Γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, το καινούργιο μου κινητό, το Huawei P30 Pro, δεν διαθέτει jack για ακουστικά. Οπότε χρειάζεται, είναι απαραίτητος αυτός ο αντάπτορας για να τον χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με τα ακουστικά, τα αγαπημένα μου ακουστικά από τη Sony που είναι με jack. Ναι, το ξέρω, θα μπορούσα να πάρω ακουστικά με Type-C απευθείας, αλλά αυτή η βλακία εδώ πέρα. Αυτά τα ακουστικά λοιπόν λέγονται ψήρες και έχουν την καλύτερη εφαρμογή στο δικό μου αυτή τουλάχιστον, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα ακουστικά που έχω δοκιμάσει. Και τα ακουστικά που είναι με Type-C
δεν είναι τέτοιο στυλ. Είναι πιο ογκώδης, ας πούμε. Εάν ξέρετε κάποια ακουστικά ακριβώς έτσι, που να βγαίνουν από την άλλη μεριά σε Type-C, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν με ενημερώνατε στα σχόλια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το καλωδιάκι το βάζω εδώ, αλλά σίγουρα αυτές οι θήκες, αυτές οι αναμονές οι δύο, δεν είναι για αυτό το σκοπό, είναι για στυλό ή μολύβι, whatever, αλλά νομίζω είναι ό,τι πρέπει για αυτό το καλωδιάκι. Και μπορώ να το βγάζω και να το βάζω πολύ εύκολα, αντί να το ψάχνω στα βάθη των ωκεανών, όχι στα βάθη των τσεπών αυτών. Και τα ακουστικά, όταν δεν τα χρησιμοποιώ, πηγαίνω μέσα σε αυτήν εδώ τη θήκη. Εκεί, τακτοποιημένα και όμορφα. Και λίγο πολύ, επίσης, κάτι ακόμα που μπαίνει σε αυτήν την θήκη είναι και η κάμερά μου, κάπου εδώ για την ώρα τουλάχιστον, μέχρι να φτιάξω το τσεντάκι πάνω νωρίτερα. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα ένα τσεντάκι που έχω και μπαίνει και αυτό μέσα σε αυτήν την θήκη είναι αυτό εδώ. Powerade Kit. First Aid Kit, Powerade. Σε αυτό λοιπόν το First Aid Kit ζουν μόνιμα μερικά απαραίτητα, θα έλεγα. Ένα από τα οποία πλέον το καλοκαίρι είναι full απαραίτητο και για κουνούπια και για διαφορετικούς ερεθισμούς από φυτά κλπ. Όταν πηγαίνουμε εξορμήσεις στην εξοχή. Είναι στυλ. Όλοι ξέρετε τι κάνει αυτό. Για το χειμώνα, τώρα βέβαια δεν είναι τους απαραίτητο, αλλά κυρίως για το χειμώνα, για τη μύτη, γιατί μπουκώνει συνέχεια η μύτη μου το χειμώνα. Όπως ακόμα ένα θαυματουργό φάρμακο είναι αυτές εδώ οι σταγόνες. Όπου κακώς περνάω αρκετές ώρες στον υπολογιστή μπροστά από τις οθόνες. Αυτές οι σταγόνες πραγματικά κάνουν θαύματα. Μία σταγόνα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μόνο μία σταγόνα και είσαι ready to go. Αιμοστατική αλυφή, συνιστώ. Και από τα μεριά φυσικά έχουμε γάζες, Hansaplast και νυχοκόπτη. Γιατί πολλές φορές στα δικά μου νύχια τουλάχιστον εμφανίζονται συχνά πυκνά παρανυχίδες, οι οποίες είναι απίστευτα πολύ εκνευριστικές. Και γι' αυτό έχω τον νυχοκόπτη για να τακτοποιώ αυτό το ζήτημα. Αλλά ναι, οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Όλα αυτά τέλος πάντων ζουν μέσα αυτό το τσαντάκι First Aid Kit. Το οποίο τσαντάκι ζει μέσα στην τσάντα σε μια γωνία εκεί και δουλεύει ok. Συνεχίζοντας, έχουμε αυτά μικρά πραγματάκια. Εδώ είναι το μάτι του κινητό και το τρίποδο που είπα νωρίτερα. Τα οποία όταν φτιάξω το τσαντάκι για την κάμερα θα είναι εκεί, αλλά για την ώρα ζουν σε αυτή τη θήκη εδώ. Μαζί με το πανάκι που είναι για τους φακούς της κάμερας. Και τα υπόλοιπα είναι τσιχλές, αναλώσιμο, ok. Ένα πολυεργαλείο, αυτό το πολυεργαλείο το έχω 14 χρόνια. Holy Mary, Mother of God. Από τα Artie Bikes. Μου έχει φανεί χρήσιμο πάρα πολλές φορές. Και ζει και αυτό μέσα εκεί. Εδώ έχουμε έναν ημάντα με quick release, ο οποίος χρησιμεύει στο να δέσεις πράγματα άμεσα μεταξύ τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά στην έπειτα χρόνο μπορεί να φανεί και αυτό χρήσιμο. Ένα μέτρο, αναπτήρα, όχι δεν καπνίζω, αλλά είναι άπειρες οι φορές που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αναπτήρας. Γι' αυτό και μόνο υπάρχει μέσα στην τσάντα και αυτός. Και εδώ έχουμε αυτό εδώ, το γκατζετάκι. Δεν είναι ηλεκτρονικό gadget, είναι αναλογικό gadget. Πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι. Τώρα, γιατί να έχω ένα τέτοιο πάνω μου μόνιμο? Γιατί, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, πλέον έχουν εξαφανιστεί από την αγορά τα πλαστικά μαχαιροπύρουνα και δεν υπάρχει χειρότερη εφεύρεση από τα χάρτινα μαχαιροπύρουνα. Επομένως, εάν χρειαστεί να βρεθώ κάπου που θα μου δώσουν ως επιλογή το χάρτινο μαχαιροπύρουνο, έχω το δικό μου σερβίσιο μαχαιροπύρουνων για να είμαι καλυμμένος και σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό ζει επίσης μέσα σε αυτή την τσέπη της τσάντας. Μαζί με τις σύγκλες. Και έχουν μείνει αποσμητικό, μιας και ειδικότερα το καλοκαίρι. Είναι καλό να υπάρχει, το συνιστώ, να το έχετε όλοι μαζί σας. Και ζει και αυτό για την ώρα σε αυτό το τσαντάκι. Κάνει παρέα στο τρίποδο και το mount του κινητού. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η οργάνωση της τσάντας μου. Με μόνη κρεμότητα το τρίποδο, που επί της ευκαιρίας ένα μειονέκτημα αυτής της τσάντας είναι το γεγονός ότι δεν έχει πλαϊνές τσέπες, θα μιλήσω λίγο γι' αυτό. Για την ώρα, ο τρόπος που το αποθηκεύω στην τσάντα, αποθηκεύω. Τέλος πάντων που το μεταφέρω επάνω στην τσάντα, είναι αυτός. Εδώ, κλείνεις, σφίγγεις, κατεβάζεις πόδι, πανέτοιμο, δεν πάει πουθενά. Και αφού τα καλύψαμε όλα αυτά,
Τώρα θέλω να σου πω μερικά στοιχεία που θα ήθελα πάρα πολύ προκειμένου να το ονομάσω το απόλυτο backpack. Πρώτον, όπως είναι αυτές οι δύο θήκες εδώ, ακριβώς ακόμα μία με φερμάρ στο επάνω μέρος. Δηλαδή αυτός ο χώρος θα είναι ακόμα μία θήκη για τα αντικείμενα στα οποία θέλω να έχω άμεση και γρήγορη πρόσβαση, όπως κλειδιά για παράδειγμα. Το δεύτερο είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο από τη μέσα μεριά, σε αυτόν εδώ τον ανεκμετάλλευτο αυτή τη στιγμή χώρο, να υπήρχαν μερικές ακόμα θήκες, μερικές ακόμα θέσεις για αντικείμενα. Θήκες τοιωτές ίσως, όπως αυτήν εδώ. Πιστεύω θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Αλλά το τρίτο που θεωρώ και είναι από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα αυτής της τσάντας είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχαν πλαϊνές θήκες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δύσκολο να προσθεθούν με βάση το γεγονός ότι επεκτείνεται αυτό το κομμάτι, αλλά είμαι σίγουρος πως έχω δει τσάντες αντίστοιχες που επεκτείνονται που έχουν πλαϊνές θήκες. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο στοιχεία, η επέκταση και η θήκη, τουλάχιστον από τη μία μεριά. Πέρα από αυτά όμως, είναι η πρώτη τσάντα ως γενικότερο πακέτο που συνδυάζει σχεδόν όλα όσα θα ήθελα. 8 στα 10 χωρίς δεύτερη σκέψη. Κλείνοντας όμως, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω, δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, θέλω να δω πόσο ζυγίζει η τσάντα με όλα τα πράγματα μέσα. Για να δούμε. Έτοιμοι. 17 κιλά, όχι. 7, 14. Εντάξει. Εντάξει, δεν τη λες ελαφριά, αλλά ούτε και πολύ βαριά. Και στέκεται και όρθια.